Γεια σας, Γιάννη 8998 και σήμερα θα σας δείξω τι έχω από πυροτεχνήματα και δυναμητάκια για να ρίξω το Πάσχα. Λοιπόν, αρχίζουμε με το crackling ball που αλλιώς λέγεται μπάλα crackling, η οποία είναι αυτή εδώ η πράσινη και άμα την ανοίξουμε από μέσα περιέχει μικρά πετραδάκια σαν βοτσαλάκια και μόλις την ανοίξεις κάνει Skype πολλές φορές, δες βίντεο εδώ. Μετά έχουμε το τρελό μάτι ή αλλιώς βούρα που όπως λέει και το όνομά της μόλις την ανάψουμε κάνει γύρω γύρω, να σας δείξω κιόλας, επειδή φλέγεται αυτό εδώ το ροζ το φυτίλι και σκάει το πεταδάκι μέσα και κάνει και αυτό ένα είδους crackling. Δες και σε αυτό βίντεο εδώ. Μετά έχουμε το φιδάκι, το οποίο είναι 30 εκατοστά και είναι και αυτό όπως είναι το crackling ball, απλά έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Τα γνωστά σε όλους μας τριγωνάκια, τα οποία κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι είναι πολύ καλά, γιατί παρόλο που είναι τα μικρά έχουν και τη δύναμη κρότου σαν μια γουρούνα. Μετά έχουμε μια 25άβολη σφυρίχτρα, εδώ είναι και το φυτίλι της. Την ανάβουμε και φεύγει πάνω και έχει και μικρούς κρότους, το καθένα δηλαδή σκάει μια φορά. Μετά έχουμε ένα ναυτιλιακό καπνογόνο, το οποίο το ανοίγουμε από εδώ, βγάζουμε το καπάκι, κάνουμε έτσι και ανάβει, πολύ καλό και αυτό. Μετά έχουμε τις φωτοβολίδες, τις οποίες ανεβαίνουν πάνω και έχουν διάρκεια περίπου 40 δευτερόλεπτα. Τραβάς αυτό εδώ και σκάει, θα δεις βίντεο πάλι εδώ. Επίσης είναι τα λεγόμενα φαναράκια, τα οποία όπως λέει η συσκευασία, τα βγάζεις από τη συσκευασία, τα ανοίγεις και τοποθετείς στη μέση τους, είναι σαν κύκλος, τοποθετείς στη μέση τους ένα χαρτόνι που παίρνει φωτιά και αυτό σαν αερόστατο πηγαίνει στον ουρανό. Δες βίντεο εδώ πέρα. Μετά έχουμε τα πυραυλάκια, τα οποία τα συγκεκριμένα είναι της George, το GR07, βίντεο θα δεις πάλι εδώ, ανεβαίνει πάνω και κάνει ένα-δύο κράκλιν. Μετά έχουμε τα Boom XL, XXL, τα οποία τα λένε καραμέλα, ναι τέλος πάντων, είναι τα μικρά, το οποίο θα δεις βίντεο πάλι εδώ και προσωπικά είναι πολύ δυνατά για μένα και πιστεύω πάλι ότι είναι περίπου σαν τη γουρούνα. Τα Super Boom XXL, τα οποία είναι όπως είναι τα προηγούμενα, απλά είναι πολύ μεγαλύτερα. Να σας δείξω και ένα εδώ πέρα. Πολύ μεγαλύτερα, ενώ τα προηγούμενα είναι τόσα. Αυτό δεν το έχω ρίξει, αλλά φαντάζομαι ότι θα κάνει πολύ μεγάλο κρότο. Μετά οι κλασικές γουρούνες, απλά δεν είμαι φίστομαν, είναι Ζέους, που προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερες και αυτές, διότι έχουν όπως βλέπετε εδώ ένα φυτίλι, το οποίο δεν είναι τόσο ευαίσθητο στην υγρασία όσο είναι τις με φίστομανα και έχουν τον ίδιο ακριβώς κρότο, δεν καταλαβαίνει διαφορά. Μια αυτοσχέδια γουρούνα,
την οποία εδώ πέρα έχω βάλει διάφορα μπαρούτια από άλλες γουρούνες, 5-6 αναλόγως όπως θες εσύ. Και εδώ για ασφάλεια έχω βάλει 4 γόμες, 3 και η τέταρτη κανονική, για να αργήσει περισσότερο να σκάσει, να μην υπάρχει κίνδυνο να σκάσει τα χέρια σου. Και αυτή, άμα σκεφτείς ότι είναι 7 δευτερόλεπτα περίπου η κάθε γόμα, κάνει περίπου στα 20 δευτερόλεπτα να σκάσει. Μετά, οι δυναμίτες. Αυτή εδώ είναι πιο γνωστή σε όλους. Οι λεγόμενοι δράκοι ή αλφακάπα, οι φάλαινες ή όπως τις λέει ο καθένας. Η κόμπρα 3, οι οποίες κόμπρα αυτή σειρά είναι η καλύτερη δυναμίτες, πιο δυνατή. Ιταλική. Αυτή μάλλον είναι κινέζικη από ό,τι καταλαβαίνουμε και στα γράμματα. Και αυτός εδώ ο δυναμίτης, Dragon λέει, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, θα τον δω στην πράξη, που και αυτός από ό,τι έμαθα είναι πάνω κάτω ο ίδιος με τον κινέζικο, με τον ΑΚ. Και για τέλος έχουμε τα πυροτεχνήματα, που είναι αυτό εδώ το ένα, είναι 25άβολο, με πολύ ωραίο εφέ και σε διάφορες βολές έχει κράκλι. Και τελευταίο, το 36άβολο, είναι και πολύ βαρύ κιόλας. 36 βολές, αυτό δεν έχει κράκλινγκ στο τέλος, αλλά διαρκεί περισσότερο και με εντυπωσιακά χρώματα γι' αυτό. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, κάντε κανένα like, κανένα subscribe και τα λέμε την ανάσταση.